Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω όμως τώρα το εξής. Θα σε πάω στο άλλο μπουρλότο που άναψες. Παρακαλώ. Με το κοκκινάκι. Ναι. Για το πόσο, κατά πόσο, εν πάση περιπτώσει, είχε μαγειρέψει τις ψηφοφορίες ή όχι. Από το σκεπτικό αυτό που είχες εκφράσει πρώτος εδώ, στο Survivor Πανόραμα, ξεκίνησε μία λυσίδα από συζητήσεις για το εάν τελικά υπήρξε πρόθεση από τον Κοκκινάκη και τη Λάουρα να αλληλοψηφιστούν, έτσι ώστε να μπει ακόμα ένας υποψήφιος προς αποχώρηση για να φάνε τον. Ποιον ήταν να φάνε. Τον αφάνε, δεν μ' άρεσε να τον αφάνε. Να υπάρχει φύγει, αυτή, χου, ναι. Να φύγει ο Χούτος, εν πάση περιπτώσει. Η Λάουρα ήρθε και παραδέχτηκε το κορίτσι με πολύ μεγάλη ειλικρινία ότι όντως υπήρχε συνεννόηση μεταξύ εκείνης και του Κοκκινάκη για να αλληλοψηφιστούν, για να βγουν από τη δύσκολη θέση και να μην ψηφίσουν κάποιον άλλον. Έτσι. Και κάποιοι θεώρησαν ότι επιβεβαίωσε εσένα ότι υπήρξε μαγείρεμα πίσω από την ψηφοφορία. Έχοντας παρακολουθήσει λοιπόν όλη αυτή την εξέλιξη από το σκεπτικό που ξεκίνησε το δικό σου, θέλεις να μας πεις αν ακόμα το πιστεύεις ή όχι? Βεβαίως, κοίταξε. Γιατί και ο ίδιος ο Κώστας ήρθε εδώ και είπε: Παιδιά, αν είναι δυνατόν. Τον αγαπώ. Είδες και τι έγινε με το, με το σπαλιάρα. Με έχετε καταστρέψει. Με έχετε καταστρέψει στο Twitter. Α, το λένε έτσι. Ναι. Έτσι στο Twitter. Και εμένα ξέρεις τι γίνεται, μου ξεφεύγουν, δεν τα κάνω με πρόθεση. Ξέρετε. Και είναι τόσο καλό παιδί, ναι. Και με το σπαλιάρα σκοτώθηκαν και χαμός έγινε. Θέλω να μου το σχολιάσεις τώρα αφού πέταξες το σπίρτο και έφυγες. Τη ζημιά που έκανες. Θα σου πω, κοίταξε. Μετά τον πόλεμο όλοι οι ήρωες είναι. Εγώ αυτή η σκέψη που είχα εκφράσει ήταν μέσα στο παιχνίδι. Αυτό που είχα δει, το είχα βάλει με αριθμούς κάτω και με εξισώσεις τελικά. Πώς έφυγε ο Λάμπρος ο Χούτος σε εκείνη την ψηφοφορία και μου βγήκε ότι τελικά ήταν η μόνη δυνατή πιθανότητα για να φύγει ένας άλλος εκτός του Κοκκινάκη, της Λάουρας και του Γιώργου του Αγγελόπουλου. Πολλοί με λένε ότι, ξέρεις, λένε, ειδικά είδα χθες εδώ πέρα την εκπομπή από τη Θεσσαλονίκη όμως που ήσασταν με τον Γουίλι, λέγανε ότι ο Γουίλι ήρθε, μας είπε διάφορες πληροφορίες από έξω και όλα αυτά και όλα τα άλλα. Θυμάσαι όμως ποιος τελικά όταν πήγε στην εκπομπή ως εξωτερικός παράγοντας τελικά αλλάξαν οι συμπεριφορές μέσα και είναι πολύ πιο μετά, όχι στις πρώτες εβδομάδες, δεν θέλω να λέω ονόματα, οπότε, οπότε θεωρώ ότι όλα θα τα δούμε στην ιστορία και η ιστορία δείχνει και τελικά ποιος ήταν σωστός από την πρώτη ημέρα μέχρι και την τελευταία. Θέλω να σου πω για αυτό που με ρώτησες ότι εμένα αυτή ήταν η σκέψη μου μέσα στο παιχνίδι. Με τον Κώστα Κοκκινάκη βρεθήκαμε και χθες στο πάρτι, αλλά και άλλη μία φορά. Δεν έχω κάτι μαζί του. Εξάλλου, μετά το παιχνίδι είμαστε όλοι φίλοι. Όμως, μέσα στο παιχνίδι θα πρέπει να είμαστε σε αντίπολα στρατόπεδα. Γιατί κάποιος θα φάει και κάποιος δεν θα φάει. Εγώ, όταν δεν θα φάω, δεν μπορώ να χαμογελάσω. Δηλαδή, όταν χάνει η ομάδα, πας στο γήπεδο και χάνει η ομάδα σου, μπορείς να πεις: Έλα, μωρέ, δεν πειράζει. Χάσαμε, μας βάλανε 3 γκολ. Εγώ δεν μπορώ να χαμογελάσω. Ήμουνα μες στο παιχνίδι 100% focus για το παιχνίδι. Είναι ένα παιχνίδι όμως, καταλαβαίνεις. Ναι. Και ξέρεις τις συνθήκες που πας πριν πας. Δηλαδή, εννοώ σωστά. Το ότι δεν μπορώ να χαμογελάσω. Ήξερες ότι θα υπάρξουν μέρες θα μείνεις ζεστικός, τις κακουχίες, τις άσχημες συνθήκες. Τις ήξερες. Ναι, είναι ένα ήταν αγωνιστικό παιχνίδι όμως. Εννοώ ότι από τη στιγμή που υπάρχει έστω και ένας άνθρωπος που όταν χάνει μπορεί να χαμογελάει, η Σάρα, νομίζω όλοι μπορούμε να χαμογελάσουμε. Εγώ όταν χάνω. Γιατί κρίνω και το φαγητό. Είχε βάλει και χέρι. Γιατί εγώ δεν μπορώ, άμα είμαι μια ποδοσφαιρική ομάδα που δεν ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο, πάω στο γήπεδο και χάνει η ομάδα μου και χαμογελάω και κρίνω το φαγητό μου, εκεί είναι η διαφορά. Γιατί άμα κερδίσουμε, βέβαια να χαμογελάσουμε. Άμα όμως εγώ πάρω μια νίκη και ένα άλλο συμπαίκτη μου δεν πάρει νίκη και χαμογελάει και χάσει το φαγητό μου, πώς μπορώ να χαμογελάω? Και το ίδιο συζητούσαμε, θέλω να σου πω, μέσα και με τον Μάρο και με τον Κωνσταντίνο. Δεν μπορούμε να χαμογελάμε όταν χάνουμε και θα μείνουμε νηστικοί το βράδυ. Δεν συμφωνώ. Σημαίνει ότι θα κοιμηθούμε νηστικοί. Δεν έχουν όλοι τον ίδιο τρόπο αντιμετώπιση. Συμφωνώ. Είναι θέμα χαρακτήρα και θέμα. Γι' αυτό εγώ δεν έβαλα χέρι. Το είπα, εξέφρασα το παράπονο μου μία φορά και αφόσον δεν διορθώνει, γιατί δεν είναι κάτι να διορθωθεί, δεν το ξαναείπα καμία άλλη φορά. Άκου να δεις κάτι. Και εγώ δεν θα γέλαγα. Θα είχα πολλά νεύρα. Αλλά δεν μπορώ να υπαγορέψω στον άλλον. Δεν το υπογράψα σε κανέναν. Ούτε να τσακωθώ μαζί. Ακριβώς. Δεν τσακωθήκαμε. Απλώς εξέφρασα το παράπονο μου ότι πεινάμε, χάσαμε. Εγώ δεν μπορώ να χαμογελάω. Εγώ αυτό το πράγμα είχα πει. Και γι' αυτό λέω ότι τελικά
Η ιστορία δεν κάνει ποτέ λάθος και θα φανούμε όλοι εκ του αποτελέσματος. Και όχι μόνο με το που τελειώσει το παιχνίδι, αλλά και όταν τελειώσει το παιχνίδι και τους επόμενους μήνες, θα δούμε ο καθένας τι στάση θα κρατήσει και τελικά για ποιο λόγο μπήκε μέσα στο παιχνίδι. Εγώ δεν μπήκα για να γίνω ούτε διάσημος ούτε celebrity. Πήγα για να ζήσω την εμπειρία να παίξω αυτό το παιχνίδι το σκληρό που είναι παιχνίδι επιβίωσης. Survivor είναι. Δεν είναι ούτε τραγουδιστικό παιχνίδι, που εντάξει, χάσαμε, αλλά το βράδυ όλοι θα φάμε και όλοι θα πληθούμε. Οπότε εγώ μπήκα μέσα για να ζήσω την εμπειρία, για να παίξω το παιχνίδι και αν βγήκα λίγο παραπάνω αναγνωρίσιμος, λέω στον εαυτό μου ότι πρέπει να το εκμεταλλευτώ και να αφήσω και, κάτι θετικό, και ένα θετικό πρόσημο στην κοινωνία.